Θέλω να μου πείτε την πατέντα που κάνατε και μπήκατε στο South Car, στην ιδιωτική παραλία. Λοιπόν, απλά προχωράγαμε και βρήκαμε ανοιχτά κάγκελα, ναι, και από προηγούμενους το είχαν κάνει και μπήκαμε από εκεί. Και δεν πληρώσατε τίποτα. Ναι, έτσι μπήκαμε στην παραλία που πληρώνουμε και πήγαμε στο South Car. Για να είμαστε και ασφαλείς και όλες μας λέμε. Να σας ρωτήσω ρε παιδιά, γενικά είστε υπέρ των ιδιωτικών πλάζι ή των ανοιχτών παραλίων? Καλό είναι να είναι οργανωμένη μια παραλία, αλλά ας πούμε το να έχεις απλώστρες και να κάτσεις και να πληρώσεις κάτι να πάρεις από το μαγαζί, εντάξει, αλλά όχι να είναι κλειστή, να μην μπορείς να πεις, γιατί μπορεί να μην θέλω να κάτσω ξαπλώστρες, να κάτσω στην πετσέτα μας. Μάλιστα. Τι να πληρώνω για να πω. Mm-hmm. Διακοπές έχουμε κανονίσει τίποτα? Χωριό. Χωριό πού? Πολύ ωραία, εσείς? Όχι, δεν πάμε. Δεν υπάρχουν λεφτά, ε! Και θα μείνεις Αθήνα? Αθήνα θα μείνω και θα έρθουμε για μπάνιο εδώ. Α, όχι. Εγώ πάλι με τη σχολή μου στις 10 τελειώνω. Υπάρχει ένα εξωτικό συνέδεια. Μάλλον εκεί θα τη βγάλω. Εξαιρετικά. Να κανονίσετε τίποτα εναλλακτικές έτσι διακοπές για να βγούμε και οικονομικά. Κάμπινγκ και έτσι. Γιατί όχι? Ναι, μετράει το κάμπινγκ. Πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.